Και έχω την τιμή να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο στούντιο του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, στο Δελτίο Ειδήσεων, έναν εξαιρετικό επιστήμονα, έναν από τους καλύτερους της γενιάς του. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας τον καρδιολόγο, τον κύριο Λουκάσινο. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Κύριε Στεριόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Εκτός το ότι έχω την τιμή να είστε γιατρός μου και με βοηθάτε και προσωπικά, θα ήθελα πραγματικά να μοιραστώ και με τους τηλεθεατές όλα αυτά τα καταπληκτικά που έχετε να μας πείτε για το κορυφαίο ίσως όργανο του ανθρώπινου σώματος, την καρδιά. Γιατρέ, τι είναι καταρχήν η σημερινή μέρα, η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς? Ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και πάλι. Η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς είναι μια μέρα η οποία θεσπίστηκε αρχικά το 1999 από την Παγκόσμια Οργάνωση Καρδιολογίας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με σκοπό αποκλειστικά και μόνο να ευαισθητοποιήσει το κοινό απέναντι στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, εννοούμε δυστυχώς τη νούμερο ένα αιτία σήμερα θανάτου στο σύγχρονο κόσμο. Σωστά. Δυστυχώς, κύριε Στεριόπουλε, τα νούμερα είναι αμήλικτα και τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ευίωνα. Παρά τη μεγάλη τεχνολογική πρόοδο και της επιστήμης και της ιατρικής και των φαρμάκων και των διαγνώσεων, οι θάνατοι από τα καρδιαγγειακά στο σύγχρονο ανεπτυγμένο κόσμο, αντί να μειωθούν, ολοένα και αυξάνονται. Θα σας πω ενδεικτικά κάποια νούμερα. Το 2020 οι θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα φτάσανε τα 18 και εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Ελλάδα η περσινή χρονιά ήταν γύρω στους 45 και χιλιάδες άνθρωποι, αυτοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι πέθαναν από καρδιαγγειακά νοσήματα. Και οι προβλέψεις δυστυχώς για το 2030 είναι ότι παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα. Γιατρέ, πώς προκαλούνται τα καρδιαγγειακά νοσήματα? Διότι καλό είναι να κάνουμε διαπιστώσεις ότι ευθύνονται για τους θανάτους τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά πώς προκαλούνται? Τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκαλούνται από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι ονομάζονται παράγοντες κινδύνου. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι γνωστοί σε όλους μας. Είναι το κάπνισμα, είναι η παχυσαρκία, είναι η υπέρταση, είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, είναι η καθιστική ζωή, είναι η υψηλή χοληστερίνη, είναι οι αγχώδεις καταστάσεις. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, βέβαια, με την καθιστική ζωή, το υπερβολικό άγχος, τα τελευταία χρόνια με τη λέλαπα του κορονοϊού, όλα αυτά λέγονται παράγοντες κινδύνου, κλασικοί και γνωστοί στο ευρύ κοινό. Η διόρθωση ή η τροποποίηση έστω των οποίων ως ενός βαθμού μπορούν να μειώσουν μέχρι και 80% την πιθανότητα να συμβεί ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο στα επόμενα χρόνια. Να το κάνουμε λίγο πιο απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατρέ. Πώς μπορούν λοιπόν να προληφθούν? Εγώ δεν λέω να τα εξαλείψουμε εντελώς, αλλά να τα μειώσουμε αν είναι δυνατόν. Πώς μπορούν να προληφθούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα? Ο στόχος της παγκόσμιας και της πανελλήνιας επιστημονικής και συγκεκριμένα καρδιολογικής κοινότητας είναι αυτός ακριβώς, και το μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή ημέρα σε όλο τον κόσμο, προς όλο τον κόσμο, είναι να γίνει μια προσπάθεια να μειώσουμε έστω τον αριθμό των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και αυτό μπορεί να γίνει, πιστέψτε με, με κάποιες απλές καθημερινές κινήσεις. Η άσκηση. Είναι γνωστό ότι κάνει καλό σε όλα τα νοσήματα και ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό. Κύριε Στεριόπουλε, μισή ώρα απλή άσκηση την ημέρα για 5 φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει μέχρι και 30% την πιθανότητα ενός καρδιαγγειακού συμβάματος. Σας διακόπτω, γιατρέ, συγγνώμη. Τι σημαίνει απλή άσκηση? Αυτό ακριβώς ήθελα να εξηγήσω. Δεν εννοούμε πρωταθλητισμό, εννοούμε μια άσκηση η οποία να ταιριάζει και να μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις ηλικίες και από τον οποιοδήποτε απλό άνθρωπο. Ένα γρήγορο περπάτημα, ένας περίπατος λίγο πιο γρήγορος από τον απλό περίπατο, η ποδηλασία, ακόμα και ο χορός, ένα γυμναστήριο, το ποδήλατο με τα παιδιά μας, το Σαββατοκύριακο μια βόλτα στο βουνό. Αυτές όλες αποτελούν απλές καθημερινές ασκήσεις. Καθημερινά, γιατρέ, ή όσες περισσότερες φορές μπορεί κάποιος? Οι οδηγίες είναι περίπου μισή ώρα την ημέρα για 5 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να πάρουμε, δηλαδή, να το πω έτσι χαριτολογώντας, και 2 μέρες την εβδομάδα ρεπό, αρκεί να τηρήσουμε τις προηγούμενες μέρες την άσκησή μας. Είναι πραγματικά τόσο σημαντικό, γιατρέ, έτσι? Άλλος παράγοντας, η υπέρταση, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Στα βιβλία μας και στα συνέδριά μας αναφέρεται σαν το σιωπηλό δολοφόνο. Ανεβαίνει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν αισθανόμαστε τίποτα και δυστυχώς καταλαβαίνουμε
την ψηλή μας πίεση από τις επιπλοκές, δηλαδή από ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό, μια αρρυθμία, μια διαταραχή της λειτουργίας των νεφρών, μια νεφρική ανεπάρκεια. Το πιο απλό πράγμα είναι ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα όλοι οι ενήλικες, είτε πηγαίνοντας στο γιατρό μας σε τακτά χρονικά διαστήματα ή στο σπίτι μας ή στο φαρμακοποιό μας, πρέπει οπωσδήποτε να μετράμε την αρτηριακή μας πίεση. Ακόμα και μια μικρή πτώση, δηλαδή αν μια πίεση ενός ανθρώπου από το 14, που όλοι το ξέρουμε, κατεβεί στο 13, είναι τόσο μεγάλη η μείωση της πιθανότητας να συμβεί ένα επεισόδιο τα επόμενα 10 χρόνια, που το όφελος είναι ανυπολόγιστο. Γιατρέ, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολίτες, ναι, γενικά, και μετά έχω και κάποιες ειδικές, ναι, ερωτήσεις. Εμείς ως πολίτες μπορούμε να ασκηθούμε, όπως είπαμε πριν από λίγο, να μετρήσουμε την πίεσή μας όταν πηγαίνουμε στο γιατρό μας ή και κάποιες στιγμές μόνοι μας. Να μετρήσουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τη χοληστερίνη μας, προσπαθώντας να την κρατήσουμε σε όσο πιο χαμηλά επίπεδα γίνεται. Να μετρήσουμε το ζάχαρό μας. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Το 11% των ανθρώπων που έχουν ζαχαρόδη διαβήτη δεν το γνωρίζουν, κύριε Στεριόπουλε, και το βρίσκουν τυχαία σε μια προγραμματισμένη εξέταση. Καταλαβαίνετε πόσο καιρό πριν αυτό μπορεί να δουλεύει υπογείως και να προκαλεί βλάβες στα αγγεία του ανθρώπου και αυτός να μην το γνωρίζει. Και αυτό λύνεται με μια πολύ απλή εξέταση, ακόμα και ένα στίξ ζαχάρου που μπορεί να κάνουμε στο φαρμακείο ή μια εξέταση ολοκληρωμένου αίματος. Η διακοπή του καπνίσματος είναι πολύ σημαντική, ας μην την προσπεράσουμε. Όσοι είναι καπνιστές βλέπουν το πρώτο όφελος, 50% μείωση της πιθανότητας να συμβεί ένα επεισόδιο στα 2 χρόνια, και στα 12 με 15 χρόνια από τη διακοπή του καπνίσματος μιλάμε για σχεδόν πλήρη εξάλληψη του καρδιαλιακού κινδύνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα, το καθένα αθρηστικά, πώς μπορεί να μειώσει τον καρδιαλιακό κίνδυνο σε εμάς, τους απλούς ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα ιδιαίτερα προβλήματα, να το τονίσω. Όλα αυτά όμως δεν μπορεί κάποιος να τα διαγνώσει μόνος του, γιατρέ. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και αναηλικιακή κατηγορία, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι, κάθε πότε πρέπει να επισκέφτεται τον καρδιολόγο ένας πολίτης, ναι, αναλόγως και με την ηλικία που βρίσκεται. Βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική θετική εξέλιξη. Το γεγονός ότι όλοι έχει θεσπιστεί η κάρτα υγείας αθλητή και όλα τα παιδιά από την πιο μικρή ηλικία μέχρι την πιο μεγάλη πρέπει ευτυχώς να περάσουν από τον καρδιολόγο για να υπογραφεί το χαρτί το οποίο θα τους επιτρέψει να αθληθούν στο σωματείο της γειτονιάς τους, είτε απλά είτε και πιο οργανωμένα. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι μικροί μας αθλητές, τα παιδιά μας και εμείς οι νεότεροι, είναι υποχρεωμένοι να περάσουν από τον καρδιολόγο μία φορά το χρόνο και να εξεταστούν για να υπογραφεί η κάρτα. Από εκεί και πέρα, άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα ή δεν έχουν σκοπό να αθληθούν οργανωμένα, γιατί είπαμε και πριν ότι η άθληση είναι σημαντικό και για τον απλό άνθρωπο να συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες. Καλό είναι μία φορά το χρόνο, αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα που να απαιτούν την πιο συχνή προσέλευση στο γιατρό, μία φορά το χρόνο οπωσδήποτε να γίνεται μία απλή καρδιολογική εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, τη λήψη του ιστορικού, τη λήψη της αρτηριακής πίεσης, το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, και από εκεί και πέρα σε συνεργασία με το θεράποντα γιατρό μπορεί να προχωρούν σε περαιτέρω εξετάσεις, όπως είναι το τρίπλεξ καρδιάς, το τεστ κοπόσεως ή ακόμα και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, αν αυτές χρειάζονται ανά περίπτωση. Εάν κάποιος έχει κάποια από τα συμπτώματα που αναφέρατε πριν, γιατρέ, ναι, και δεν λέω ότι έχει διαγνωστεί με κάποιο καρδιαγγειακό, δεν πρέπει να είναι συχνότερη η επίσκεψη στο γιατρό? Αν τα συμπτώματα υπάρχουν, καλό είναι ας επισκεφτεί το γιατρό του, να το κουβεντιάσουν, και είναι προτιμότερο να επισκεφτούμε μία φορά το γιατρό μας χωρίς να χρειάζεται και να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος και ας εκτιμήσει αυτός τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, από το να καθίσουμε σπίτι μας, να εκτιμήσουμε μόνοι μας τα συμπτώματά μας και να συμβεί οτιδήποτε μοιραίο μπορεί να συμβεί, που ούτε να το κουβεντιάζουμε δεν πρέπει. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Θέλω το μήνυμά σας για να κλείσουμε, γιατρέ. Το μήνυμα είναι ένα. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Κάνουμε όσα είπαμε πριν, επισκεφτόμαστε τον γιατρό μας, το προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να φύγει η Ελλάδα πια από αυτή τη ζώνη την επικίνδυνη που είναι και να μειωθεί το ποσοστό των καρδιαγγειακών επεισοδίων τα επόμενα χρόνια. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο δελτίο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.